το βιβλίο του Σπάρτακου και συμμετοχή της ΓΕΝΟΠ και στελεχών του συνδικαστικού κινήματος, είχατε άλλη μια συνάντηση με τον κύριο Σταθάκη, τον υπουργό. Μάλλον φύγατε δυσαρεστημένοι, γιατί δεν πήρα τις απαντήσεις που έπρεπε. Ναι, καταρχήν η πρωτοβουλία του Σπάρτακου είναι σημαντική. Μας κάλεσε να βρεθούμε σε αυτή τη συνάντηση που έκλεισε με τον υπουργό. Οπότε ήμασταν υποχρεωμένοι να παρευρεθούμε, όπως έγινε πριν από 10 μέρες με την ΕΤΕ, με την Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ. Τα ζητήματα ήταν τελείως διαφορετικά. Ο Σπάρτακος έχει θέσει κυρίαρχα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνέχιση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων στο σύστημα. Έβαλε ζητήματα δηλαδή για την ηλεκτροπαραγωγή, πόσο θα είναι το μείγμα και ποιο θα είναι το μείγμα καυσίμου το επόμενο χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι στην περιοχή ευθύνης του, στην κύρια περιοχή ευθύνης του συνδικάτου Σπάρτακος, λειτουργούν πλέον οι εναπομείνασες μονάδες, είτε αυτές είναι ο Άγιος Δημήτριος, είτε είναι ο ΑΕΣ Καρδιάς, είτε είναι ο ΑΕΣ Αμιντέου. Με την Μελίτη γνωρίζουμε το τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει. Άρα λοιπόν έπρεπε να συζητηθεί και επιτακτικά έβαλε το ζήτημα το συνδικάτο, συνεπικουρούμενο και από την ΓΕΝΟΠ, τι μέλη γενέστε με το μείγμα καυσίμου και ποια θα είναι η χρονική διάρκεια των μονάδων αυτήν σε λειτουργία στην περιοχή μας, γιατί είναι απόλυτα ταυτισμένη με την ύπαρξη πλέον της περιοχής. Αν γίνει αυτό που δυστυχώς έχουμε πει και άλλες φορές με δηλώσεις είτε εγώ είτε ο Σπάρτακος, ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος σε 3 χρόνια από τώρα να βλέπουμε, γιατί και δεν θα βλέπουμε, να καπνίζουν μονάδες, μόνο οι 5 από το Λεμαΐδα και ο Άγιος Δημήτριος και η Μελίτη. Αυτό σημαίνει μια τεράστια αποβιομηχάνηση για την περιοχή, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, γιατί οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν φροντίσει για τα αυτονόητα. Άρα το αίτημα του συνδικάτου να παραταθεί η λειτουργία του ΑΕΣ Καρδιάς, του ΑΕΣ Αμιντέου και να ενταχθεί ο λιγνίτης στο ενεργειακό μείγμα σε ένα ποσοστό που θα είναι πάνω από 25% και κάτω από 30% να δεχτούμε εμείς, προκειμένου να δουλεύουν αυτές οι μονάδες, είναι όσο ποτέ άλλο επιτακτικό και δεν είναι μόνο θέμα Σπάρτακου και ΓΕΝΟΠ. Είναι πρωτίστως θέμα της Δυτικής Μακεδονίας και σε αυτό θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Δήμη, η Ενεργειακή Δήμη, γιατί μετά θα τους μείνει μόνο ο τίτλος των Ενεργειακών Δήμων, χωρίς να υπάρχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει κατατεθεί για πρώτη φορά ο ενεργειακός σχεδιασμός. Εγώ θεωρώ βεβαίως ότι είναι πολύ αργά, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και εκεί θα μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε και να εκτιμήσουμε εμείς αν θα συνεχίζει η δραστηριότητα, μειούμενη βέβαια εδώ, αλλά σε ένα ικανοποιητικό βαθμό κοντά στις 18 τεραβατόρες το χρόνο λιγνητικής παραγωγής, και θα μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το 30-35 θα υπάρχει μια καλή λιγνητική δραστηριότητα εδώ, με περιβαλλοντικούς όρους βεβαίως, και να μπορέσει η περιοχή να μεταβεί στην νέα περίοδο αυτό που λέμε καθεστώς μετάβασης.